Uh, κύριε Λευτέρη Κυριάκου, ο οποίος είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμά. Πολύ καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Αγαπητού. Φαίνεται ότι ε, και με την μαστηρία του 71 χρονού έχετε αρκετά στοιχεία στα χέρια σας και προχωρείτε σήμερα με έρευνες σε, σε, νέα, σε, σε κάποια μέρη, σε κάποιες τοποθεσίες άλλες. Κύριε Κυριάκου, πώς σκέφτεστε να προχωρήσετε. Ναι, Όπω πολύ σωστά έχετε αναφερθεί στο ρεπορτάζ σα, για αυτά που έχουν αναφερθεί στο δικαστήριο, η αστυνομία έχει στην κατοχή τη τέτοια μαρτυρία, ούτω ώστε επανασυνελήφθη ο ναι. κύριο ύποπτο και για το αδίγημα του φόνου και προμελέτη. Mm -hmm. Έχουν γίνει εκτεταμένε έρευνε σε κάποια σημεία με τη βοήθεια τη ΕΜΑΚ, αλλά τη πολιτική άμυνα και ανεχνευτικό κύκλων και ένα αέριο μέσο. Ε, Όμω δεν είχε εντοπιστεί κάτι. Όμω οι έρευνε θα συνεχιστούν. Σε μια προσπάθεια να ε, ξεκινάσουμε πλήρω αυτή την υπόθεση ε, και θα γίνουν και έρευνε και σε άλλα σημεία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο άμεσα, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι στα πλάνα των ανακριτών για να γίνει. Μέσα από την ανάκριση και μέσα από την κατάθεση που έδωσε ο 71χρονο, φαίνεται να έδωσε, χωρί βεβαίω να μπούμε σε λεπτομέρειε, ό,τι μπορείτε θα μα πείτε, φαίνεται να έδωσε λεπτομέρειε και για διαφορετικέ τοποθεσίε. Δηλαδή, ακούσαμε μέσα από το ρεπορτάζ ότι πήγε ο 24χρονο, σύμφωνα με τον ίδιο τον 71χρονο, πήγε ο 24χρονο στο σπίτι του ε, και με, υπό την απειλή όπλου ουσιαστικά τον σήκωσε από το κρεβάτι και του είπε πάμε να Πάμε να κάψουμε το αυτοκίνητο. Του έδωσε και οπισθήθη ποτέ άλλες πληροφορίες για το που μπορεί να βρίσκεται ο, ο Περικλέους αφού του είπε ότι τον σκότωσε. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μαρτυρία που να μας mm. ε, ε, υποδεικνύει που ακριβώς βρίσκεται ο Περικλέος. Όμως οι προσπάθειες αυτές δεν σταματούν και θα συνεχιστούν μέχρι ότου να μπορέσουμε να τον εντοπίσουμε. Ναι. Ο 24χρονο όμω παραμένει με το στόμα κλειστό, έτσι. Δηλαδή δεν έχει πει ακόμα και μετά από αυτό που ακούστηκε, δεν έχει πει το οτιδήποτε. Ναι, συνεχίζει την ίδια στάση και δεν συνεργάζεται με την αστυνομία και τηρεί το δικαίωμα τη Μάλιστα. Ε, έχετε, όμως αντιλαμβάνομαι ότι σιγά σιγά έχετε δέσει την υπόθεση. Α, το θέμα είναι να βρεθεί ο περικλέους. Για να υπάρχει και υπόθεση, έτσι δεν είναι. Ε, δεν είναι πάντα απαραίτητο. Α, Αυτό θα το κρίνει η νομική υπηρεσία ναι. με βάση την υπάρχουσα μαρτυρία ή και αυτή που θα μαζέψουμε και θα ολοκληρωθεί οι έρευνε μα. Ο φάκελο θα τεθεί ενώπιον τη νομική υπηρεσία, η οποία θα αποφασίσει για ποια δικήματα θα διωχθεί. Ή θα διωχθούν οι υπότιτλοι. Mm -hmm. ε, ακούσαμε επίση και σε προηγούμενα ρεπορτάζ ότι ο 24χρονο είχε πάει σε μαγαζί είχε αγοράσει διάφορα α, πράγματα, μ, μ, τσεκούρια, ψαλίδια κτλ, κτλ. Όλα αυτά έχουν βρεθεί, έχουν εντοπιστεί. Κάποια από αυτά πιστεύουν ότι έχουν εντοπιστεί, κάποια αναζητούνται. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα σήμερα από σε ημέρα 3 Μαΐου ε, η, η αστυνομία έχει κατεύθυνση ή θα κινηθεί κάπου για αυτή την υπόθεση. Έχουμε μια περιοχή όπου είχαμε κάνει και τις προηγούμενες μέρες ερευνές. Ε, οι έρευνε θα συνεχιστούν ε, όταν θα έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο ναι. ή θα έχουμε κάποια πληροφορία ή κάποια μαρτυρία που να μας συγκεκρινοποιεί κάποια περιοχή. Στο παρόν στάδιο, οι έρευνε συνεχίζονται και στη λήψη καταθέσεων αλλά και στον εντοπισμό τεκμηρίων. Μάλιστα. Μεγάλη υπόθεση αυτή, κύριε Κυριακού. Ενώ είναι... από τα δεδομένα που έχουμε. Ακριβώ. Είναι μια πολύ δύσκολη και πολύπλοκη υπόθεση. Αφού δεν είναι μια συνηθισμένη ναι. υπόθεση φόρου. Υπάρχουν αρκετέ ε, πτυχέ τη, οι οποίε ε, είναι δύσκολε και πολύπλοκε και χρειάζονται εντατικέ ε, ε, ενέργειε από πλευρά αστυνομία, οι οποίε γίνονται. Ε, να μην ξεχνάμε ότι είχαμε έξι, έξι συλληφθέντες, έτσι, για αυτή την υπόθεση. Είχαμε τέσσερα αυτοκίνητα οχήματα τα οποία εμπλέκονταν με κάποιον τον οποιονδήποτε τρόπο. Ε, Μαρτυρίε από εδώ, από εκεί. Μάλιστα, θα δούμε τι εξελίξει. Ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυριάκου. Να είστε ναι. καλά. Καλημέρα, καλημέρα. καλημέρα.